Γεια σας, εδώ είμαστε πάλι. Αυτή τη φορά έχω στα χέρια μου ένα γκαζετάκι. Είναι λίγο γαγκουριά, αλλά είπα να του δώσουμε έτσι μια ευκαιρία, να δούμε τι μπορεί να κάνει. Το συγκεκριμένο το πήρα από Gearbest, περίπου στα 2,5 ευρώ έκανε. Και τι κάνει? Υποτίθεται ότι μπορεί να φορτίσει χειροκίνητα, κάποια συσκευή ή να οποιαδήποτε, τέλος πάντων, συσκευή με USB. Αυτό εδώ λοιπόν θα το κάνουμε ένα review με όλα αυτά εδώ. Εξωτερικά λοιπόν αυτή εδώ είναι η συσκευή μας. Να προσθέσω πριν ξεκινήσουμε το review, όλα τα προϊόντα που θα παραθέτω παρακάτω, τα link είναι με affiliate code, δηλαδή με οποιαδήποτε link απλά μπαίνετε εσείς, πατάτε, κάνετε την αγορά, δεν επιβαρύνεστε κάτι στο ποσό, απλά με βοηθάτε και εμένα, καθώς φαίνεται η κίνηση στον λογαριασμό μου, ότι πατάτε απλά από το link που σας παραθέτω. Αυτό λοιπόν, αν θέλετε, μπορείτε να με στηρίξετε πατώντας το link παρακάτω να κάνετε την αγορά. Και ας δούμε λοιπόν το προϊόν. Εξωτερικά λοιπόν είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από πλαστικό. Έχει ένα λουράκι το οποίο μπαίνει στον καραπό μας, το οποίο και αφαιρείται. Προς το παρόν θα το αφαιρέσουμε τελείως για να το χρησιμοποιήσουμε. Έχει ένα αναδιπλούμενο χερουλάκι το οποίο μας δίνει την κίνηση. Μπροστά έχουμε ένα LED, το οποίο βλέπουμε ανάβει κόκκινο κάθε φορά που γυρίζουμε, και την υποδοχή USB μας. Αρχικά θα δούμε λίγο, αυτό εδώ μετράει τα volt και τα ampere που βγάζει ένας φορτιστής USB. Ας δούμε λοιπόν αρχικά τι volt μας βγάζει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσετε να τα δείτε. Βγάζει λοιπόν 5,5 μέχρι 6 volt. Προσπάθησα προηγουμένως να κάνω μια δοκιμή να δω κατά πόσο μπορεί να φορτίσει ένα κινητό. Προσπάθησα λοιπόν να φορτίσω αυτό εδώ. Δεν κατάφερα να ανεβάσω ούτε μία γραμμή, παρότι 5 λεπτά παιδευόμουν με αυτό εδώ. Ας ξανακάνουμε μια δοκιμή εδώ να δούμε. Αλλά δείχνει ότι φορτίζει. Ακούμε το θόρυβο ότι ξεκινάει να φορτίζει. Λέει κάτω, βλέπουμε ότι γράφει charging. Τώρα κατά πόσο φορτίζει δεν το γνωρίζω, αλλά κάτι δείχνει ότι κάνει. Ας το ξαναδείξουμε λίγο, θα το δείτε και από κοντά. Βλέπετε λοιπόν κάτι πάει να κάνει. Δεν κατάφερα πάντως να το ανεβάσω ούτε μία γραμμή. Τώρα άμα κάθομαι εκεί όλη μέρα ίσως ανέβει. Θα δοκιμάσουμε λοιπόν επίσης ένα USB φωτάκι no name, είναι το συγκεκριμένο. Θα δείξουμε ότι φωτίζει αρκετά καλά. Δουλεύει λοιπόν, βλέπουμε μια χαρά. Τώρα αν καεί, άμα το γυρίζουμε έτσι σιγά, δεν ξέρω, θα δείξει η πορεία. Επίσης να δούμε, είναι το της Xiaomi, είναι το φωτάκι αυτό, είναι η απλή έκδοση. Και αυτό φωτίζει μια χαρά. Και επίσης τέλος θα δείξουμε και το ανεμιστηράκι της Xiaomi, όπου
πιο πολύ κουράζεσαι παρά ο αέρας που σου έρχεται, αλλά τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν είναι το ένα γκατζετάκι της από το Gearbest με μόλις 2,5 ευρώ λοιπόν. Έχει την πλάκα του, μπορείτε να του δώσετε κι εσείς μια ευκαιρία, δείτε τι μπορείτε να κάνετε με αυτό. Σε περίπτωση διακοπής μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαφώς αν δεν έχετε κάποιο φακό κοντά σας και απλά με τη χρήση του χεριού σας. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου. Οτιδήποτε απορίες έχετε μπορείτε να τα αφήσετε κάτω στα link. Επίσης μπορείτε να ακολουθήσετε τη σελίδα μου στο Facebook, Sunboxing. Και οτιδήποτε άλλες απορίες έχετε μπορείτε να μπείτε επίσης και στο blog μου να δείτε που κάνω αναλυτικά review σε ορισμένα προϊόντα. Ευχαριστώ και πάλι, τα λέμε σε κάποιο άλλο. Γεια σας.